λύση στο πρόβλημα με τα πρόστιμα για τα αυθαίρετα, με τη δέσμευση ότι αυτά θα σταματήσουν να κοινοποιούνται από την πολεοδομία, δίνει ο Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό υπό το βάρο μια απίστευτη κατάσταση απόγνωση, στην οποία έχουν περιέλθει περίπου 1.400 ιδιοκτήτε ακινήτων που δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία τακτοποίηση για αυτού του είδου τα αυθαίρετα Κατηγορία 5 δηλαδή, που αφορά εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή αυθαίρετα με σημαντικέ πολυοδομικέ παραβάσει, ρύθμιση που σταμάτησε να υφίσταται το 2020. Πρόκειται να απευθύνω επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό και ο Δήμος Ηρακλείου θα ασκήσει πίεση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος έτσι ώστε η κατηγορία αυτή των πλήρως αυθερέτων να περιληφθεί στις ρυθμίσεις για την τακτοποίηση. Μιλώντα στην Κρήτη TV, ο Δήμαρχο Ηρακλείου ξεκαθάρισε ότι και ο ίδιο θα πιέσει το αρμόδιο Υπουργείο προ την κατεύθυνση επαναφορά τη δυνατότητα τακτοποίηση για τα συγκεκριμένα κίνητα και του ιδιοκτήτε του, που μέχρι στιγμή σε όσου έχουν φτάσει πρόστιμα το χαμηλότερο είναι από 250.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι να γίνει αυτό, ο Δήμο. Ηρακλείου δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αποστολή προστήμων. Μέχρι δηλαδή να α, είμαστε βέβαιοι ότι οι προσπάθειες αυτές καταλήγουν και πιστεύουμε ότι θα καταλήξουν θετικά. Ότι πρόκειται για τεράστια αδικία σε βάρος αυτών των ιδιοκτητών, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Ταβερναράκη, σχολιάζοντας ότι την ώρα που συμβαίνει όλο αυτό με την κατηγορία 5, για τα ακίνητα Άλλων κατηγοριών η διαδικασία τακτοποίηση είναι ανοιχτή. Ζητάμε λοιπόν, τουλάχιστον ε, για τα αυθέρετα τα οποία ο νόμος ισχύει σήμερα, πριν το 2011, να ανοίξει πλατφόρμα και για την κατηγορία 5 για να μπορέσουν οι άνθρωποι να τα τακτοποιήσουν. Κα καταρχήν είναι απάνθρωπο, να μην το χαρακτηρίσω αλλιώ. η κατηγορία 1, 2, 3, 4 παίζει ακόμα. Μπορούν να τακτοποιήσουν. Η κατηγορία 5 τι είναι πάλι. Δεν είναι αυτοί οι Ιρακλιώτε, αυτοί δεν πληρώνουν πρόστιμα, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Στι περιπτώσει πάντω που πρόστιμα ήδη έχουν κοινοποιηθεί, μοναδικό τρόπο για να κερδίσουν χρόνο οι διοκτήτε είναι οι ενστάσει. Στη βάση ότι μέχρι να εξεταστούν αυτέ, ίσω η διαδικασία για την τακτοποίηση αυτή τη κατηγορία των αυθερέτων να ανοίξει και πάλι για κάποιο διάστημα. παρακαλώ να βάλουν να κάνουν μία ένσταση για να γλιτώσουμε άλλο ένα μήνα. Μήπω και επανέλθει ο νόμο και μπορέσουμε και καλύψουμε κάποια. Υπενθυμίζεται πάντως ότι σε αυτέ τι ρυθμίσει εντάσσονται εξαντλητικά τα ακίνητα πρώτου 2011. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να δοθεί η νομοθετική ρύθμιση όπου θα ανοίγει εκ νέου με κάποιε καινούριε διαδικασίε την κατηγορία 5 όπου θα μπορέσουν και φυσικά αυτά τα πρόστιμα θα διαγραφούν.